Γεια σας, ονομάζομαι Αναστασία Ορφανίδου και σας καλωσορίζω στο πρώτο, ελπίζουμε από τα πολλά που θα ακολουθήσουν, podcast για τη φιλαναγνωσία. Το σχολείο μας το έτος 2022 με 2023 ασχολήθηκε με τη φιλαναγνωσία ή όπως τα αποκαλούμε εμείς Bookflix και αρκετές Κυριακές του χρόνου συναντιόμασταν απλώς για να σχολιάσουμε κάποια βιβλία που είχαμε διαλέξει οι ίδιοι να διαβάσουμε. Ένα από αυτά τα βιβλία ήταν της πολυγαπημένης Αγκάθα Κρίστης. Βέβαια, πολλοί να μην γνωρίζετε ποια είναι η Αγκάθα Κρίστη. Η Αγκάθα είναι γέννημα θρέμα της ταξικής αγγλικής κοινωνίας του 20ου αιώνα. Μεγάλωσε σε μια εύπορη οικογένεια και παρόλα αυτά, οι γονείς της και κυρίως η μητέρα της δεν ήθελαν να τη μορφώσουν. Κι όμως η Αγκάθα Κρίστη έμαθε να γράφει. Ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει την Αγκάθα να εργάζεται ως βοηθός φαρμακοποιού. Εκείνη την εποχή, τα φάρμακα και τα δηλητήρια τα έφτιαχναν οι ίδιοι, οπότε οι πληροφορίες που έχει, οι γνώσεις για τα δηλητήρια, είναι αρκετά μεγάλες ώστε να τις αξιοποιήσει στους φόνους της. Και γι' αυτό σε πολλά βιβλία της προτιμάει να δολοφονεί με δηλητήριο και όχι με κάποιον πιο άγριο και βίαιο τρόπο. Βέβαια, η σκέψη είναι το πώς ξεκίνησε ακριβώς η Αγκάθα να γράφει. Η Αγκάθα ξεκίνησε να γράφει μόνο από ένα καπρίτσιο, από ένα στοίχημα που είχε βάλει με την αδερφή της για το αν μπορεί ή δεν μπορεί να γράψει ένα διήγημα. Και έτσι έγραψε τη μυστηριώδη υπόθεση στο Styles, όπου και για πρώτη φορά γνωρίζουμε τον πολύ αγαπημένο μας ήρωα, Πουαρό. Βέβαια, πολλοί μπορεί να μην γνωρίζετε ποιος ακριβώς είναι ο Ηρακλής Πουαρό. Ο Ηρακλής Πουαρό, σε αντίθεση με το γνωστό μυθικό ήρωα Ηρακλή, είναι πολύ πιο έξυπνος και πολύ λιγότερο ομοιώδης. Είναι ένας μετανάστης στην Αγγλία, το δεκαετία του 20, Βέλγος στην καταγωγή, ο οποίος προτιμάει να μιλάει τα σπαστά αγγλικά και προτιμάει να μένει εκτός της δράσης και για να λύσει τα εγκλήματα που του δίνονται, χρησιμοποιεί τα φαία κύτταρά του. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και χαρακτηριστικό του είναι το μουστάκι του, το οποίο είναι πολύ περιποιημένο και αρκετά μεγάλο. Το βιβλίο που διαβάσαμε είναι ο κύριος πρωταγωνιστής και ο detective ο οποίος κατάφερε να λύσει το φόνο του Ρότζερ Ακρόιντ. Και αυτά για την Αγκάθα Κρίστη προς το παρόν. Παρακαλώ πολύ όμως μην μας φύγετε, γιατί θα συνεχίσουμε και θα αναλύσουμε το φόνο του Ρότζερ Ακρόιντ στο επόμενο μέρος μαζί με την παρέα μας. Βρισκόμαστε στο King's Abbot, το μόνο βιβλίο που ο Ηρακλής Πουαρό αποφάσισε να πάρει σύνταξη. Και όμως οι υποθέσεις δεν τον άφησαν και βρίσκεται αντιμέτωπος με το φόνο του Ρότζερ Ακρόιντ. Που έτσι ονομάζεται και το βιβλίο μας. Στην παρέα μας σήμερα έχουμε τον Άλεξ Κεφαλίδη, την Έφη Κουρτίδου, την Κεβίνα Πασαλάρη και την Ρεγκίνα Κορώνη. Θα ξεκινήσουμε με το να σχολιάσουμε το αν μας άρεσε το βιβλίο ή όχι και ποιες ήταν οι σκέψεις μας πάνω σε όλο αυτό. Εμένα προσωπικά μου άρεσε το βιβλίο, δηλαδή το ξαναδιάβαζα, αλλά η αλήθεια είναι πως στην αρχή μου φάνηκε λίγο βαρετό και αργό. Ναι, αλλά στο τέλος ήταν πολύ ανατρεπτικό. Οπότε αυτό ουσιαστικά σε κρατούσε σε μία αγωνία για να δεις ότι θα γίνει μετά, δεν συμφωνείς? Ναι, εσύ αυτό, ναι. Έχω να ρωτήσω το τι ανατρεπτικό είχε το τέλος. Σε κάποια στιγμή. Όχι, θα το μάθουν μόνοι τους, δεν χρειάζεται να το πούμε από τώρα. Μάλιστα. Και φυσικά, καθ' όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης, γνωρίσαμε τους χαρακτήρες και συμπαθήσαμε κάποιους λίγο περισσότερο από κάποιους άλλους. Προσωπικά, εμένα ο αγαπημένος μου χαρακτήρας ήταν η Caroline. Μα ποια είναι η Caroline? Η Caroline είναι η αδελφή του αφηγητή μας, του Σέπαρτ, και μας χαίρετησε με το χαρακτήρα της και την προσωπικότητά της. Κυρίως με την προσωπικότητά της, καθώς έχω την τιμή της παντού και σε όλους μας θύμισε την κοινή γειτόνισσα. Την κοινή κουτσομπόλα. Την κοινή κουτσομπόλα στη γειτονιά μας. Η απορία είναι βέβαια σε ποιες ηλικίες και σε τι είδος χαρακτήρα θα προτείναμε ένα τέτοιο βιβλίο. Νομίζω πως για αρχή μια κατάλληλη ηλικία θα ήταν 14 και άνω, διότι είναι επανάγνωστο βιβλίο, δηλαδή έχει απλό λεξιλόγιο, αλλά μετά από κάποια ηλικία βεβαίως. Ναι, συμφωνώ, είναι έτσι πολύ εύκολο διάβαστο, χάρη στο πολύ, θα έλεγε κανείς, απλό και λιτό λεξιλόγιο του, οπότε δεν απαιτεί και ιδιαίτερη προσοχή ώστε να το κατανοήσουμε καλύτερα. Και γι' αυτό είναι και εύκολο για μικρές ηλικίες και για άτομα τα οποία δεν διαβάζουν βιβλία. Βασικά για όποιον του αρέσει τα μυστήρια και θέλει να τα λύνει. Θα το προτείνετε όμως σε κάποιο άτομο το οποίο δεν διαβάζει βιβλία? Σίγουρα.
Νομίζω πως ναι. Επειδή δεν είναι κανένα δύσκολο βιβλίο και το περιεχόμενό του είναι απλό και κατανοητό, είναι ένα κλασικό έγκλημα κλειστό δωματίου που νομίζω αρέσει σε όλους μας. Και σε πιο μεγάλες ηλικίες από εμάς? Νομίζω πως ναι. Προσωπικά ο πατέρας μου διαβάζει πολλά τέτοια βιβλία και έχει πάρει το βιβλίο μου κιόλας και άρχισε να το διαβάζει και το αρέσει κιόλας, οπότε νομίζω πως ναι. Και για μένα κιόλας, από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις είναι το αν θα μπορούσε κάποιος σκηνοθέτης να την κάνει μια πετυχημένη ταινία. Με τους κατάλληλους ηθοποιούς, σεναριογράφο, σκηνοθέτη, θα γινόταν, πιστεύω. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι η ταινία δεν θα μπορούσε να βγει εξίσου καλή με το βιβλίο και αυτό συμβαίνει χάρη στο γεγονός της ιδιαίτερης αφήγησης στο συγκεκριμένο βιβλίο, εσωτερικής αφήγησης, θα έλεγε κανείς, που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το ίδιο μυστήριο μέσα από την ταινία. Και προσωπικά να πω, πιθανόν κάποιοι να γνωρίζετε ότι υπάρχει η σειρά Poirot, ότι το επεισόδιο δεν με ικανοποίησε σε σύγκριση με αυτό που διαβάσαμε στο βιβλίο. Και τώρα μη φύγετε, γιατί έχουμε ένα σημαντικό θέμα να συζητήσουμε παρακάτω, το οποίο είναι για τους sensitivity readers. Και συνεχίζουμε με αλλαγή της παρέας μας, με τον Γιάννη Κουρτίδη, την Άννα Ξανθοπούλου, την Εύα Σαμαλκιανού και τον Γιάννη Παντίδη. Και η ερώτηση που προαναφέραμε είναι το τι είναι οι sensitivity readers. Sensitivity readers είναι κάποια άτομα τα οποία αλλάζουν τα κείμενα για να μην προσβληθούν οι αναγνώστες, διάφοροι αναγνώστες. Ένα παράδειγμα που έχει σχέση με την Άγκαθα είναι ότι ένα από τα πιο γνωστά της βιβλία, το «Και δεν έμεινε κανείς», αρχικά είχε άλλο τίτλο, το οποίο πολύ πιθανό να πρόσβαλε κάποια άτομα. Ονομαζόταν 10 μικροί νέκροι. Και επίσης το άλλαξαν κάποιες λέξεις όπως οι ηθαγενείς που έγιναν ντόπιοι. Γενικότερα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι συμβαίνει πάρα πολύ στην Penguin, σε έναν αγγλικό εκδοτικό οίκο. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, αλλά εγώ προσωπικά διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι είναι τέχνη το να γράφεις και ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιες λέξεις αν το θέμα σου είναι για να δώσεις το νόημα σε κάτι που θέλεις. Εγώ θα έλεγα ότι στις ημέρες μας οι άνθρωποι έχουν γίνει πολύ ευαίσθητοι και πλέον ό,τι και να πει κάποιος αυτό τους ενοχλεί. Και αυτό δηλαδή, δεν ξέρω αν κάποιος είναι σύμφωνος μαζί μου. Ναι, αλλά οι εκδοτικοί και αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτούν το οικονομικό τους κέρδος. Και από τη στιγμή που οι άνθρωποι έχουν αυτή την ευαισθησία πλέον και δεν τους αρέσουν κάποιοι προσδιορισμοί, οι εκδοτικοί για να προφυλάξουν τον εαυτό τους πρέπει να διορθώσουν κάποια πράγματα που θεωρούν λάθος. Ναι, αλλά σε ένα διδακτορικό καθεστώς, το πρώτο πράγμα που σταματάει είναι η ελευθερία του λόγου και στην τέχνη. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν μπορείς να πεις αυτό, δεν μπορείς να πεις το άλλο, επειδή κάποιος μπορεί να προσβληθεί. Γιατί περνάει τα όρια της δημοκρατίας και γίνεται αντιδημοκρατικό και μπορεί να φτάσει σε πολύ ακατάλληλα σημεία αυτό. Θεωρώ πως με το απλά να κρύβουμε λέξεις οι οποίες υπάρχουν ήδη και χρησιμοποιούνται για τη καθημερινότητά μας, δεν θα αλλάξει η κοινωνία. Θεωρώ ότι η ουσιαστική αλλαγή που πρέπει να γίνει στον κόσμο μας πρέπει να γίνει από εμάς τους ίδιους και όχι από τα βιβλία που διαβάζουμε ή που εκδίδονται ή που γράφουμε. Εγώ θα έλεγα ότι η Εύα και η Άννα έχουν απόλυτο δίκιο και ότι όλοι μας έχουμε την ελευθερία να πούμε αυτό που νιώθουμε και παρόλα αυτά να μην προσβάλλουμε και τον άλλον, αλλά να έχουμε και το δικαίωμά μας να πούμε αυτό που νιώθουμε. Ναι, αλλά σύμφωνα με ένα πολύ γνωστό βιβλίο που δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, το Μεγάλο Αδερφό. Όταν μια λέξη πάβει να χρησιμοποιείται ή πάβει να υπάρχει, σταματάει να υπάρχει και ως έννοια. Οπότε ίσως να είναι και κάτι που προσπαθούν να πετύχουν οι εκδοτικοί εκεί, σταματώντας να χρησιμοποιούν αυτή την έννοια, τη λέξη. Δηλαδή, αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη χοντρός, σημαίνει ότι θα υπάρχουν χοντροί άνθρωποι. Δεν βγάζει απόλυτο νόημα αυτό που προσπαθούν να πετύχουν. Ίσως να πάψει να υπάρχει η ρατσιστική έννοια χοντρός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τόσο εύκολα ο ρατσισμός και γενικότερα τα προβλήματα του κόσμου. Πρέπει να τα αλλάξουμε από μέσα και ότι να σταματάμε να χρησιμοποιούμε κάποιους όρους. Απλώς θα οθήσει κάποιους άλλους να κάνουν το αντίθετο για να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι. Ακόμη και τα βιβλία που τα αλλάζουν, ας πούμε, της Άγκαθα Κρίστης, γράφηκαν
πριν από 100 χρόνια, από τότε οι λέξεις ήταν φυσιολογική η χρήση τους και θεωρείται φυσιολογικό να χρησιμοποιεί κάποιες αυτές τις λέξεις, ενώ τώρα δεν θεωρείται, απλά και γι' αυτό τις αλλάζουν. Αυτές ήταν οι απόψεις μας και για αυτό το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να σας άρεσε και ελπίζουμε να ακολουθήσετε και να ακούσετε και το επόμενο που θα ακολουθήσουμε.